Φίλοι και φίλες του Άμπολα Sport, καλησπέρα σας. Η εκπομπή σε κάθε γωνιά της Αθήνας με τον Τάσο Ζαφυρίου είναι και πάλι κοντά σας. Σημερινή μας εκπομπή θα μιλήσουμε για το γυναικείο ποδόσφαιρο. Και έχουμε τη χαρά να έχουμε μια γυναίκα η οποία είναι αρκετά χρόνια στο χώρο του γυναικείου ποδοσφαίρου. Υπήρξε παίκτρια, για 20 χρόνια αγωνίστηκε στην Α κατηγορία, έχει κατακτήσει 6 πανελλήνια πρωταθλήματα και στη συνέχεια άσκησε την προπονητική. Είναι αρκετά χρόνια και ως προπονήτρια και τελευταία έχει αναλάβει την τεχνική ηγεσία της γυναικείας ομάδας του Θρίαμβου Χαϊδαρίου, η οποία μετέχει στο πανελλήνιο πρωτάθλημα της γάμα κατηγορίας. Μαζί μας έχουμε τη Σμαράγδα Δεμπεγιώτου. Σμαράγδα, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Σμαράγδα, αρκετά χρόνια στο χώρο του γυναικείου ποδοσφαίρου. Ως παίκτρια ήσουν 20 χρόνια όπως προανέφερα και ως προπονήτρια στη συνέχεια. Τα περισσότερα χρόνια της ζωής μου θυμάμαι ότι ήμουν στους αγωνιστικούς χώρους, στο άθλημα του ποδοσφαίρου. Ξεκίνησα από την ηλικία των 14 ετών. Τότε δεν υπήρχαν και ιδιαίτερα ακαδημίες ούτε σε επίπεδο γυναικείων ομάδων ούτε σε επίπεδο αντρικών ομάδων. Οπότε ουσιαστικά η ενασχόλησή μας με το ποδόσφαιρο ήταν στην τύχη. Αν κάποιος δηλαδή επέλεγε αυτό το άθλημα και για τις άντρες και για τις γυναίκες, πήγαινε στην ηλικία που πραγματικά ξεκινούσε και το βόλευε και συνήθως, ας πούμε, η ένταξη ήταν κατευθείαν σε μια ομάδα η οποία ήταν ανάκατες ηλικίες. Πώς εσύ σε ηλικία 14 ετών επιλέγεις, όντως μικρό κορίτσι, να παίξεις ποδόσφαιρο και όχι κάποιο άλλο άθλημα? Παρακολουθούσα ποδόσφαιρο πάρα πολύ μικρή ηλικία. Θυμάμαι ότι από 10-11 χρονών έπαιρνα όλες τις εφημερίδες κάθε Σαββατοκύριακο που υπήρχαν πρωταθλήματα από το περίπτερο και διάβαζα όλα τα αποτελέσματα, τις βαθμολογίες όλων των ομάδων, αντρικού φυσικά. Πήγαινα στο γήπεδο μετά αργότερα, έτσι, δεν πήγαινα σε αυτήν την ηλικία. Στα 15 ξεκίνησα, πήγαινα σε όλα τα γήπεδα. Πολλές φορές φεύγαμε και από το σχολείο με τα αγόρια και πηγαίναμε να δούμε την εθνική ομάδα που είναι στο Ολυμπιακό Στάδιο. Παρακολουθούσα ανελιπώς την Αθλητική Κυριακή. Δεν υπήρχαν και πάρα πολλές εκπομπές τότε. Και η ενασχόλησή μου με τον αθλητισμό είχε ξεκινήσει στο άθλημα της κολύμβησης, γιατί δεν υπήρχε ποδόσφαιρο. Οπότε έπαιζα με τα αγόρια. Κάποια στιγμή, και ενώ πήγαινα κολύμβηση ήδη 3 χρόνια, έπεσε στα χέρια μου μια εφημερίδα, η οποία, πολιτική εφημερίδα, η οποία έγραφε για ένα φιλικό δύο γυναικείων ομάδων σε μια επαρχιακή πόλη. Δεν υπήρχε πρωτάθλημα και έτσι προσπάθησα με 100 τηλεφωνήματα που έκανα να έρθω σε επαφή με τον δημοσιογράφο που είχε κάνει το ρεπορτάζ και ξεκίνησα κατά τύχη, δηλαδή μία από τις δύο γυναικείες ομάδες που είχαν παίξει αυτήν την επαρχιακή πόλη για φιλανθρωπικό σκοπό ήταν αθηναϊκή ομάδα. Οπότε μπορούσα και πήγα, γιατί αν δεν υπήρχε θα έπρεπε να βρω έναν τρόπο να πάω στην επαρχία, πράγμα λίγο δύσκολο για εκείνες εποχές με το σχολείο. Άρα η πρώτη σου ομάδα που ξεκίνησες να παίζεις ποδόσφαιρο ήταν η Δόξα Πειραιά. Δόξα Πειραιά. Και δεν υπήρχε τότε πρωτάθλημα επίσημο από την ΕΠΟ. Ήταν καμιά δεκαριά σκόρπιες ομάδες, οι οποίες παίζανε μεταξύ τους φιλικούς αγώνες σε διάφορες πόλεις, είτε σε ουδέτερη έδρα, είτε πήγαινε η μία στην πόλη που ήταν η μία ομάδα και μετά, ας πούμε, χρώσταγε η άλλη να πάει στην αντίθετη έδρα. Θυμάμαι ότι το 1987 ξεκίνησαν οι πρώτες προσπάθειες να γίνουν κάποια τουρνουά, επειδή οι δύο ομάδες είχαν γίνει περίπου 10-12. Ήταν όμως πολύ σκόρπιος και έτσι όπως είναι γεωγραφικά η χώρα μας, ήταν δύσκολο. Αυτά τα δύο τουρνουά έγινε ένα στη Θεσσαλονίκη και ένα στην Κρήτη, στα Χανιά. Και είχαν μαζευτεί σε σύνολο περίπου 7-8 ομάδες γυναικείες. Εντάξει, εγώ τότε ήμουν πιο μικρή, αλλά ακολούθησα σε αυτά τα τουρνουά. Και γιατί τερματοφύλακα, Σμαράγδα? Και στο σχολείο και στη γειτονιά με τα αγόρια μου άρεσε. Το θεωρούσα κάτι πιο ιδιαίτερο, πιο διαφορετικό, πιο δύσκολο και επειδή δεν το επέλεγε και κανένας. Εγώ ήμουν και κορίτσι, τα αγόρια ήθελα να παίζουν μέσα να σκοράρουνε. Και μ' άρεσε, αλλά και με βάζανε. Και όταν απέκρουες, δεν τους άφηνες, δεν άφηνες τα αγόρια να σκοράρουν? Εντάξει, στις γειτονιές και στο σχολείο όλοι μια παρέα ήμασταν. Δεν έλεγε κανένας κάτι, αντιθέτως χαιρόντουσαν. Δεν είχαν ρατσιστικές συμπεριφορές ούτε στη γειτονιά. Ξέρετε κάτι, άμα ξεκινήσει από μικρή ηλικία, οι ηλικίες δεν κάνουν κανένα διαχωρισμό όταν από μικρός έχεις αυτές τις εικόνες. Στην πορεία βέβαια ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα όταν πραγματικά συντάχθηκαν αμιγώς γυναικείες ομάδες και εμφανίστηκαν σε κάποια γήπεδα.
και ξεκινώντας αργότερα το περίμενες ότι θα κάνεις έτσι μια καριέρα 20 χρόνια παίζοντας στην Α κατηγορία, κατακτώντας και 6 πανελλήνια πρωταθλήματα? Να πω την αλήθεια, όταν ξεκίνησα, επειδή οι μόνες εικόνες που είχα από το ποδόσφαιρο ήταν μόνο από το αντρικό, εγώ σαν παιδάκι τότε είχα την εντύπωση ότι αυτό που βλέπω στο αντρικό ποδόσφαιρο, το ότι άκουγα την Έρα Σπόρα, ας πούμε, όλα τα αποτελέσματα και τις μεταδόσεις της Κυριακής από τα γήπεδα, έβλεπα την Αθλητική Κυριακή, νόμιζα ότι αυτό θα ζούσα. Μη έχοντας καθόλου εικόνα τι γίνεται ούτε στην Ευρώπη ούτε παγκοσμίως. Εντάξει, να πολύ πίσω. Μετά, όταν στην πρώτη μου επαφή με την πρώτη ομάδα, τη στιγμή που κατάλαβα ότι δεν υπάρχει πρωτάθλημα και ότι μόνο τα πρώτα δύο χρόνια πεζόντουσαν κάποια φιλικά παιχνίδια, πάλι πίστευα ότι εντάξει, στη χώρα μας είναι λίγο πιο πίσω, είναι αρχή, θα γίνει και πρωτάθλημα και θα ζήσουμε αυτό το πράγμα. Καταρχήν, οι εικόνες που είχαμε από την τηλεόραση ήταν φυσικό χόρτο. Οπότε η πρώτη εικόνα που είδαμε στα γήπεδα που μας δώσαν να προπονούνται ήταν όλα με χώμα, έτσι. Οι γονείς σου πώς αντέδρασαν όταν τους είπες «Μαμά, μπαμπά, θέλω να παίξω ποδόσφαιρο, θα πάω σε αυτή την ομάδα να παίζω ποδόσφαιρο»? Δεν φοβήθηκαν? Δεν μπορώ να πω ότι χάρηκαν, γιατί δεν είχαν και καθόλου εικόνα, έτσι, αφού δεν υπήρχε πρωτάθλημα και δεν ήταν καθόλου διαδεδομένο, ούτε προβολή είχε. Ήταν για όλους τους Έλληνες, έτσι, όπως και τους γονείς, μόνο το αντρικό υπήρχε, δεν υπήρχε. Οπότε στην αρχή ήξερα στη γειτονιά ότι παίζω μπάλα και στο σχολείο, αλλά δεν φανταζόταν ότι μπορεί ποτέ αυτό το πράγμα που βλέπουμε στην τηλεόραση να γίνει με γυναικείες ομάδες. Στην αρχή δεν τους άρεσε, αντέδρασαν. Γενικότερα αντέδρασαν, δεν ήθελαν ιδιαίτερο χρόνο να με απασχολεί ο αθλητισμός, λόγω των μαθημάτων. Ήμουν για καλή μαθήτρια. Μετά στην πορεία δεν πήγε να διαπραγματευτώ κάτι. Εγώ ήξερα ότι με το που είχα αυτή την επαφή με ομάδα, ότι αυτό το άθλημα θέλω να κάνω. Ο πρώτος σου προπονητής, Σμαράγδα? Να σας πω, και στις εποχές δεν υπήρχε καν προπονητής όταν δεν υπήρχε πρωτάθλημα. Στην πορεία, όταν ξεκίνησαν τα πρωταθλήματα, στη δικιά μου ομάδα που ήδη είχα ξεκινήσει την ενασχόληση, υπήρχε προπονητής. Θυμάμαι τους πρώτους προπονητές ότι, χωρίς να θέλω να αναφερθώ σε ονόματα, ότι ερχόντουσαν και κάνανε αγκαρία ουσιαστικά στο γυναικείο, είτε γιατί τύχαινε να είναι στα ζήτητα εκείνη τη χρονική στιγμή, είτε γιατί για κάποιο σκοπό τους επέβαλε κάποια ένωση κάτι. Δεν ήταν καθόλου οργανωμένες οι γυναικές ομάδες, δεν υπήρχαν σοβαρές διοικήσεις και ουσιαστικά όταν η ΕΠΟ αποφάσισε να ξεκινήσει το πρώτο πειραματικό πρωτάθλημα, τότε ξεκίνησαν αυτά τα διοικητικά συμβούλια και να οργανώνονται οι γυναικές ομάδες. Οι περισσότερες ήταν είτε από παλιές ομάδες που είχαν επιχειρήσει, ας πούμε, τη δημιουργία μιας ομάδας και απέτυχε αφού δεν υπήρχε πρωτάθλημα, ή διήρκησε κάποια χρόνια και μετά έπαψε να υπάρχει, είτε κάποιες παρέες κοριτσιών από διάφορα αθλήματα που το κάνανε ουσιαστικά για να γυμνάζονται για το κέφι τους, για αυτόν τον λόγο. Ωραία. Σμαράγδα, πες μου σε ποιες ομάδες αγωνίστηκες όλη σου τη διαδρομή. Ξεκίνησες από τη Δόξα Πειραιά. Ναι. Καθίστε να τα θυμηθώ τώρα, γιατί είναι και λίγο, έχουν περάσει και τα χρόνια. Ξεκίνησα στη Δόξα Πειραιά τα πρώτα χρόνια. Τα περισσότερα από τα αθλήματα που κατέκτησα ήταν με αυτή την ομάδα, την πρώτη μου ομάδα. Μετά μεταπήδησα στον ύφεστο Περιστερίου, μετά στην Δραπετσόνα, στην πορεία στην Ένωση, και εκεί κατέκτησα πανελλήνιο πρωτάθλημα, μετά στην Έγινα, μετά πάλι στον ύφεστο Περιστερίου, αλλά με διαφορά αρκετών ετών. Και τέλος, νομίζω η τελευταία ομάδα που είναι η Χαραυγή Κερατσινίου. Εκεί δηλαδή ουσιαστικά κρέμασες στα ποδοσφαιρικά σου παπούτσια? Ναι, γιατί ήδη είχα ξεκινήσει και την προπονητική και παίρνοντας μετά από 2 χρόνια δίπλωμα, που ήδη ας πούμε παράλληλα ήμουνα και παίκτρια και προπονήτρια σε άλλο σωματείο, μετά υπήρχε το συμβίβαστο, οπότε δεν μπορούσα και τα συνδυάσω και με τις προπονήσεις. Εντάξει, είχα μεγαλώσει, είχα και αρκετούς τραυματισμούς. Το λογικό ήταν να επιλέξω την προπονητική και όχι να παίξω 2-3 χρόνια ακόμα. Θυμάσαι, έχεις μετρήσει πόσες συμμετοχές είχες στην καριέρα? Πόσες συμμετοχές είχα, επειδή από μικρή ασχολιόμουν, σας είπα, και με το αντρικό ποδόσφαιρο, κρατούσα στατιστικά και ημερολόγιο. Ακόμα τα έχω στο σπίτι. Κρατούσα ημερολόγιο για την κάθε ομάδα που έπαιξα. Το ημερολόγιο είχε τα αποτελέσματα και για τους φιλικούς αγώνες και για τους επίσημους, την κατάταξη, τη βαθμολογία σε κάθε πρωτάθλημα, τις συμμετοχές τις δικές μου, τα στατιστικά τα δικά μου, παράδειγμα αυτά που έβλεπα και από τις εφημερίδες, κάθε πόσα λεπτά δεχόμουν γκολ,
πόσες συμμετοχές είχα σε αυτό το πρωτάθλημα. Διάφορα στατιστικά που δεν τα θυμάμαι κιόλας, αλλά τα είχα γραμμένα και έτσι έγραφα και ημερολόγιο και προσπαθούσα μέσα από αυτόν τον τρόπο να πετύχω στόχους. Γιατί σας εξηγώ ότι και στις εποχές οι προπονητές δεν ήταν και το. Δεν ήταν οι άνθρωποι που μπορούσαν να δώσουν τα περισσότερα κίνητρα στις παίκτριες σε αυτό το συγκεκριμένο άθλημα. Ήταν αρκετά πιο πίσω η χώρα μας. Εάν σου πω, Σμαράγδα, να μου ξεχωρίσεις τις καλύτερες σου αγωνιστικές στιγμές από όλη σου την καριέρα ως ποδοσφαιρίστρια. Ποιες θα επέλεγες? Τα 20 χρόνια στην Α κατηγορία ήταν πολλές και η αλήθεια είναι ότι δεν μπορώ να επιλέξω κάποιο. Σίγουρα θα βάζα τα 6 πρωταθλήματα, τα 6 πανελλήνια πρωταθλήματα. Με τη Δόξα. Με τη Δόξα Πειραιά και με την Ένωση. Mm-hmm. Με δύο ομάδες ουσιαστικά ήταν τα 6 πρωταθλήματα. Γιατί είναι η επιβράβευση και ο κόπος μιας ολόκληρης χρονιάς. Και μιλάμε μια χρονιά που ξεκίνησε η προετοιμασία από τον Αύγουστο. Που δεν είχαμε τη δυνατότητα να πάμε διακοπές τέλος Αυγούστου. Πάντα θυμάμαι ότι επειδή έτυχε και έπαιξα σε κάποιες καλές ομάδες της Α, που ουσιαστικά ο στόχος ήταν ο πρωταθλητισμός και δεν ήταν μόνο αυτά τα 6 χρόνια που έτυχε και πήραμε τα πρωταθλήματα με την ομάδα που συμμετείχα. Ήταν και με τις υπόλοιπες ομάδες, τις οποίες δεν καταφέραμε να πάρουμε την πρώτη θέση, αλλά και η δεύτερη και η τρίτη θέση λιγότερο πρωταθλητισμός. Αυτός ήταν ο στόχος που θέταμε από την αρχή. Από τα 20 χρόνια ουσιαστικά τα 18 ήταν πρωταθλητισμός, όσο θυμάμαι. Δεν μπορώ να τα βγάλω αυτά απ' έξω. Όπως επίσης θυμάμαι ότι σημαντικές στιγμές ήταν και μετά από χειρουργία και τραυματισμούς μου η πρώτη αγωνιστική που έπαιζα όταν πάω στο γήπεδο, που και αυτό ήταν κάτι το οποίο ήθελε πάρα πολύ κόπο, η αποκατάσταση μετά από ένα σοβαρό τραυματισμό και μετά από κάποιο χειρουργείο. Κάποιος προπονητής που σε έχει βοηθήσει στην όλη σου ποδοσφαιρική πορεία, που τον έχεις ας πούμε στην καρδιά σου αυτόν, ναι, τον προπονητή? Στην περισσότερο θυμάμαι δύο που ασχολήθηκαν και ιδιαίτερα. Ήταν ο Γιάννης Ζευγακάκης, που πήραμε και αρκετά πρωταθλήματα με τη Δόξα Πειραιά, που ήμουν αρκετά μικρή σε ηλικία στο ξεκίνημα. Και ο τελευταίος ο Πέτρος Κένερ, που ουσιαστικά ενώ είχα ξεκινήσει και την ασχόλησή μου με την προπονητική, με βοήθησε, εμπνεύστηκα από αυτόν άμεσα δηλαδή να προχωρήσω αυτό το κομμάτι πιο επαγγελματικά, να πάρω τα διπλώματα που έπρεπε να πάρω και να προχωρήσω και να ασχοληθώ αποκλειστικά με αυτό. Πώς ένιωθες όταν έκανες μια απόκρουση? Να σας πω, δεν το σκεφτόμουν εκείνη τη στιγμή. Θεωρούσα ότι αυτό είναι η δουλειά μου. Φαινόταν σχετικά εύκολο. Θυμάμαι βέβαια κάποιες φάσεις που ήταν από αντίπαλες παίκτριες που ουσιαστικά χάναν κάποιο γκολ με τη δικιά μου την απόκρουση, έτσι. Και θυμάμαι ότι δεν είχαμε αντιπαλότητα. Ερχόντουσαν, ας πούμε, πολλές φορές δύνατο χέρι. Θυμάμαι ένα φάουλ έναν διαιτητή που σταμάτησε σε μια απόκριση που έκανα και ήρθε στο τέρμα και μου είπε, κοπελιά, λέει, δεν έχω δει ούτε άντρα τερματοφύλακα να κάνει τέτοια απόκριση. Εντάξει, σε όλους φαινόταν λίγο περίεργο, αλλά σε γενικές γραμμές καλά. Υπάρχει κάποιο παιχνίδι που ακόμα το θυμάσαι, που σου έχει μείνει στη μνήμη? Δηλαδή με τη δική σου απόδοση. Θυμάμαι ότι είχε συμβάλει. Θυμάμαι τους τελικούς, γιατί δεν ήταν τα πρωταθλήματα ένας όμιλος, οπότε με βαθμολογική κατάταξη έβγαινε ο πρωταθλητής. Ήταν όμιλοι, οπότε ο πρωταθλητής από τον Νότιο όμιλο και ο πρωταθλητής από τον Βόρειο όμιλο. Παίζανε σε ουδέτερη έδρα έναν τελικό. Αυτή η τελική εκείνες τις εποχές που εγώ πήρα τα πρωταθλήματα ήταν 90 λεπτά νοκάουτ, με παράταση και πέναλτι. Οπότε σημαντική ήταν η συμβολή του κάθε παίκτη που έπαιζε σε ένα τέτοιο μάτς, που σε 90 λεπτά ή πιθανόν θα χρειαζόταν και παράταση και πέναλτι. Ήταν πολύ σημαντικό το γεγονός ότι συμμετείχε εκεί και παίρνοντας ένα πρωτάθλημα έκανε κάτι για τους κόπους όλων και όλης της χρονιάς. Υπήρξε κάποιος τερματοφύλακας που τον είχες ως πρότυπο, τον θαύμαζες? Εγώ σαν πρότυπο και γενικά τον θαύμαζα είχα τον Σμάιχελ. Ήταν εκείνης της εποχής, ήταν και αυτό στα χρώματά μου κιόλας και πολλές φορές με αποκαλούσαν και έτσι. Ήταν ένας τερματοφύλακας που θεωρώ ότι είχε μεγάλη διάρκεια, αγαπούσε τη θέση που επέλεξε και τον θαύμαζα. Πάμε τώρα στο γυναικείο ποδόσφαιρο, το τότε με το τώρα. Ποιες είναι οι διαφορές?
σίγουρα έχει ανέβει το επίπεδο. Αρκετά. Οι διαφορές είναι ότι εκείνη την εποχή οι παίκτες που παίζανε και οι ομάδες ήταν πολύ λιγότερες αριθμητικά συγκριτικά με το τώρα. Ξεκίνηγαν από 20 ομάδες και τώρα έχουν φτάσει περίπου τις 100 που συμμετέχουν ενεργά στα πρωταθλήματα. Υπάρχουν και κάποιες που έχουν αδρανήσει ή δεν συμμετέχουν. Βλέπω, που σε διακόπτω, ότι υπάρχουν ομάδες που διαθέτουν ανδρικά τμήματα ποδοσφαίρου και ιδρύουν γυναικεία τμήματα. Ναι. Οι περισσότερες γυναικείες ομάδες ανήκουν σε ένα αντρικό ερασιτεχνικό σωματείο. Κάποια είναι και ΠΑΕ, από τις επαγγελματικές ομάδες που ανήκουν τα γυναικεία τμήματα στον ερασιτέχνη, και κάποια ανήκουν σε μια ερασιτεχνική αντρική ομάδα, δηλαδή αντίστοιχο τμήμα. Υπάρχουν και σωματεία που είναι τελείως ανεξάρτητα, δηλαδή δημιουργήθηκαν και φτιάχτηκαν μόνο για τη γυναική ομάδα. Αυτά είναι λιγότερος ο αριθμός συγκριτικά σε 100 ομάδες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Τα προβλήματα που υπάρχουν στο γυναικείο ποδόσφαιρο, ποια είναι, Σμαράγδα, τώρα? Τα προβλήματα που υπάρχουν ουσιαστικά είναι τα ίδια που υπήρχαν και που θα υπάρχουν πάντα αν δεν αλλάξει τίποτα. Δηλαδή? Ενώ δηλαδή οι ομάδες αυξήθηκαν και οι παίκτρες αυξήθηκαν και δημιουργήθηκαν και ακαδημίες, οπότε είναι πολύ περισσότερος ο αριθμός, άρα μέσα από την ποσότητα έρχεται και η ποιότητα προφανώς. Παρά το γεγονός ότι υπάρχει εθνική ομάδα κουρασίδων νεανίδων, ενώ πρώτα υπήρχε μόνο γυναικών, έτσι, και συμμετέχουν κανονικά στα ευρωπαϊκά και στα παγκόσμια πρωταθλήματα. Επίσης η πρωταθλήτρια ομάδα συμμετέχει στο Champions League, κάτι το οποίο δεν υπήρχε πιο πριν, έτσι, αυτό έγινε το 2001 και μετά. Θες να καταλήξω ότι δεν υπάρχει γυναικείο πρωτάθλημα υποδομών? Δεν υπάρχει καθόλου γυναικείο πρωτάθλημα υποδομών. Ενώ, δηλαδή αυτό είναι παράδοξο, έτσι, στη χώρα μας. Δεν μπορεί να υπάρχει εθνική ομάδα κορασίδων και νεανίδων και να μην υπάρχει σε αυτές τις ηλικίες ένα πρωτάθλημα υποδομών ή ακόμα και στις πριν το επίπεδο των κορασίδων ηλικίες, όπως υπάρχουν αντίστοιχα στο αντρικό, έτσι. Πράγμα που σημαίνει ότι ένα κοριτσάκι 12 ετών, που από εκεί και μετά έχει δικαίωμα συμμετοχής, θα πρέπει να παίξει στην όποια ομάδα βρεθεί στο δρόμο του, στην όποια κατηγορία τύχει αυτή η ομάδα του να υπάρχει και να ανταγωνιστεί πιθανόν παίκτριες αντίπαλες, ακόμα και συμπαίκτριές του, να είναι 35 χρονών. Αυτό, εντάξει, λίγο δεν βοηθάει στην ανάπτυξη του αθλήματος, γιατί οι μεν μικρές ηλικίες μπορεί να απογοητευτούν, οι δε μεγάλες ηλικίες προφανώς, ας πούμε, πρέπει να έχουν έναν διαφορετικό ανταγωνισμό. Δεν γίνεται να συμμετέχουν στο ίδιο πρωτάθλημα παίκτριες με τόσο χαοτική διαφορά στην ηλικία και στις εμπειρίες. Οπότε ουσιαστικά από το πέρασμα αυτών των 30 χρόνων που υπάρχει επίσημο πρωτάθλημα από την ΕΠΟ, αν εξαιρέσουμε τον αριθμό των ομάδων, των παικτριών και των πιο αξιόλογων προπονητών που έρχονται και πλέον δεν διαχωρίζουν το άθλημα να το υποβαθμίσουν και να πούνε «Α, εγώ σαν γνώση που έχω και σαν επίπεδο προπονητή δεν θα αναλάβω μια γυναικεία ομάδα», είναι εξίσου τους καλύπτει το ίδιο, τους περισσότερους. Ουσιαστικά όμως δεν έχει αλλάξει κάτι, γιατί οι αρμόδιοι φορείς και από την Ομοσπονδία και από την Πολιτεία δεν βοηθάνε γενικότερα το άθλημα και γενικότερα η χώρα μας δεν βοηθιέται καθόλου στο κομμάτι του αθλητισμού, γιατί δεν ήταν ποτέ προτεραιότητα. Οι τρεις κατηγορίες είναι ερασιτεχνικές. Είναι ερασιτεχνικές, ναι. Είναι Α εθνική γυναικών, Β εθνική γυναικών και Γ εθνική γυναικών. Και Γ, ναι. Οι οποίες δεν είναι τοπικά. Δηλαδή ούτε η Β εθνική γυναικών ούτε η Γ εθνική, παρότι γίνονται σε ομίλους, δεν έχουν τοπικό χαρακτήρα όπως τα αντρικά τοπικά που λέμε. Υπάρχουν ταξίδια. Ναι, υπάρχουν μετακινήσεις σε άλλους νομούς. Είναι πάρα πολλά τα νησιά που και έχουν γυναικείες ομάδες. Το οικονομικό κομμάτι. Το οικονομικό κομμάτι καλύπτει ένα μέρος των μετακινήσεων, η Ομοσπονδία, και ένα μέρος της διαιτησίας. Αυτό όμως είναι ελάχιστο μπροστά σε έναν προϋπολογισμό που έχει η ύπαρξη μιας γυναικείας ομάδας για να συμμετέχει στην οποιαδήποτε κατηγορία. Δηλαδή, ένα μέρος, ας πούμε, των μετακινήσεων, ακτοπλοϊκός ή με πούλμαν, φανταστείτε ότι μια μεγάλη μετακίνηση θέλει και διενυχτέρευση για όλη την αποστολή, που δεν είναι 5 άτομα, είναι προφανώς 18 προπονητής, παράγοντες. Οπότε υπολογίστε ότι σε μια μεγάλη μετακίνηση, έτσι, πάνω από 5 ώρες, χρειάζεται διενυχτέρευση. Οι περισσότερες ομάδες δεν έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν αυτό, τη διενυχτέρευση δηλαδή και τη σύντηση να την καλύψουν με δικά τους έξοδα οι παράγοντες, με αποτέλεσμα να υπάρχουν αγώνες ακόμα και στην Α εθνική αυθημερών με τεράστιες αποστάσεις. Οπότε τι να συζητήσουμε, την απόδοση της παίκτης που θα έχει ταξιδέψει? Σμαράγδα, έχεις αγωνιστεί αρκετά χρόνια στο κορυφαίο επίπεδο του γυναικείου ποδοσφαίρου. Ναι. Είχες απολαβές?
Απολαβές δηλαδή ήθελα να πω πληρωνώσουν. Τα περισσότερα χρόνια πληρωνόμουν σαν παίκτρια. Ουσιαστικά εκτός από την πρώτη ομάδα. Διότι και τώρα θεωρούνται ερασιτεχνικές κατηγορίες. Ναι, ναι, δεν υπάρχουν απολαβές. Οι πληρωμές όμως δεν ήταν του στυλ για να ζήσει ένας άνθρωπος, δηλαδή να ασχοληθεί επαγγελματικά. Ήταν τα λεγόμενα οδηπορικά. Μπορεί να ήταν τις τάξεις, ας πούμε, με σημερινά λεφτά, έτσι. Από η πιο, ας πούμε, ακριβοπληρωμένη παίκτρια να έπαιρνε, ας πούμε, 1000 ευρώ και κάποια άλλη σε στήλο διπορικών 100 ευρώ. Στη δική μου εποχή ήμουν από τους ευνοημένους, γιατί και σε καλή ομάδα έπαιζα και όντως ήμουν στις παίκτες που μπορούσαν να έχουν μια αμοιβή, τα λεγόμενα διπορικά. Πάντα παράλληλα όμως, εκτός από τα χρήματα που έπαιρνα σαν παίκτρια, θυμάμαι ότι πάντα εργαζόμουν. Δεν είχαμε ποτέ την πολυτέλεια να ζήσουμε μόνο με αυτά τα χρήματα. Παρά όλα αυτά τα προβλήματα, αξίζει κάποιος να ασχολείται με το γυναικείο ποδόσφαιρο? Να σας πω την αλήθεια, έτσι από το κομμάτι του προπονητή ή του παράγοντα, έχοντας, ας πούμε, παίκτριες αθλήτριες, γυναίκες και όχι άντρες, υπάρχει μια αισθητή διαφορά που την καταλαβαίνει κάποιος από την πρώτη στιγμή που έρχεται σε επαφή με αυτό το κομμάτι. Οι γυναίκες ποδοσφαιρίστριες είναι αρκετά πιο συνειδητοποιημένες. Δηλαδή δεν είναι όπως, ας πούμε, στο αντρικό ποδόσφαιρο θέλει ο μπαμπάς να παίξει μπάλα ο πιτσιρικάς και να τον πάει στο γήπεδο. Συνειδητά θα αποφασίσει το κοριτσάκι ή η γυναίκα να ασχοληθεί με αυτό το άθλημα. Θα κάνει περισσότερες θυσίες. Είναι πιο δύσκολος ο χώρος. Οπότε είναι η χαρά του προπονητή, η χαρά του παράγοντα θα είναι πάντα εκεί. Πάντα εκεί. Δεν θα δημιουργηθούν θέματα του στυλ φεύγω, σταματάω. Δηλαδή περισσότερες παίκτες είναι συνειδητοποιημένες. Πράγμα που σημαίνει ότι γίνεται πολύ καλύτερη δουλειά και θέτουν στόχους και προσπαθούν να τους πετύχουν με περισσότερο πείσμα και όρεξη και διάθεση. Και αυτό φαίνεται και στις προπονήσεις πολύ εντόνα. Το καταλαβαίνει κάποιος που πρώτη φορά ασχολείται με μια γυναική ομάδα, είτε είναι προπονητής είτε παράγοντας, αμέσως το καταλαβαίνει από τον πρώτο μήνα. Αλλά κατά τα άλλα, ναι, οι περισσότεροι προπονητές και παράγοντες δεν θέλουν να ασχοληθούν με αυτό το άθλημα, γιατί δεν ξέρουμε πότε θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα και πότε θα τελειώσει. Δεν ξέρω με τι μορφή θα γίνει ποτέ 30 χρόνια. Τα αποφασίζεται τελευταία στιγμή που δεν μπορεί κανένας να προγραμματίσει κάτι. Δηλαδή έχοντας, ας πούμε, ένας παράγοντας μια γυναική ομάδα όσο και σοβαρή δουλειά να κάνει και να έχει κάποιες προοπτικές και να θέσει κάποιους στόχους. Τι στόχους να θέσει που δεν θα ξέρει σε ποιο όμιλο θα τύχει, στην Κρήτη, στην Πελοπόννησο, στη Βόρεια Ελλάδα, στις Κυκλάδες, στα νησιά του Ιωνίου. Δεν ξέρει καν πώς θα φτιαχτούν οι όμιλοι. Πότε θα είναι η έναρξη, οπότε ούτε ο προπονητής ούτε κανένας μπορεί να προγραμματίσει κάτι. Οι προπονητές έρχονται σε αυτό το κομμάτι, okay, ενθουσιάζονται με την αντιμετώπιση των παικτριών που έχουν διάθεση στις προπονήσεις και έρχονται, αλλά και ούτε αυτοί μπορούν να προγραμματίσουν κάτι. Δεν μπορούν να κάνουν μια προετοιμασία που δεν ξέρουν πότε θα υπάρχει η έναρξη του πρωταθλήματος. Δεν μπορούν να κρατήσουν τις παίκτες προπονώντας με 8 και 9 και 10 αγωνιστικές επίσημες όλη τη χρονιά. Δυστυχώς έτσι έχουν φτιαχτεί τα πρωταθλήματα και αυτή η πραγματικότητα και είναι δύσκολο για όλους. Τι πρέπει να γίνει ώστε το γυναικείο ποδόσφαιρο να αναβαθμιστεί κι άλλο, να ανέβει κι άλλο το επίπεδο? Το πρώτο που πρέπει να γίνει για να βοηθηθεί το με την πολύχρονη εμπειρία που έχει αποκομίσει όλα αυτά τα χρόνια. Ναι, το πρώτο πράγμα που πρέπει να γίνει είναι να γίνουν πρωταθλήματα υποδομών. Είτε μιας κατηγορίας, έτσι, που να πιάνουν τις ηλικίες από 10 μέχρι 15 ετών, είτε ηλικιακά, όπως είναι στα αγόρια, ανά 2 χρόνια ουσιαστικά, να αλλάζει τμήμα, ας πούμε, το κοριτσάκι. Αυτά τα πρωταθλήματα υποδομών πρέπει να γίνουν σε όλη την επικράτεια της Ελλάδας. Δεν μπορεί να γίνουν στην Αθήνα, επειδή υπάρχουν περισσότερες ομάδες, ή στη Θεσσαλονίκη. Δυστυχώς το όλο πρόβλημα για να γίνουν όλες αυτές οι σκέψεις είναι το οικονομικό και από εκεί ξεκινάει και τελειώνει η όλη προσπάθεια. Δεν ενδιαφέρει κανέναν ουσιαστικά να ασχοληθεί με αυτό το κομμάτι του γυναικείου, το οποίο αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι να έχει μόνο έξοδα. Αν δηλαδή η Ομοσπονδία δεν καλύψει το 100% όλων των λειτουργικών εξόδων μιας ομάδας γυναικείας, στην όποια κατηγορία είναι, καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά ότι θα πρέπει να υπάρχουν κάποιοι χρηματοδότες. Οι χρηματοδότες μεταξύ μας γιατί να έρθουν σε μια γυναική ομάδα που είναι στην αφάνεια και να μην πάνε με τα ίδια ίσως και λιγότερα χρήματα που θα χρειαστεί για μια χρονιά, έτσι, να τοποθετήσουν σε ένα σωματείο, γιατί να μην πάνε σε ένα αντρικό που θα παίξει 30 αγωνιστικές με το πρωτάθλημα και με το κύπελο και να πάνε σε μια γυναική ομάδα που θα έχει ουσιαστικά τα ίδια έξοδα
και θα παίξει 10 αγωνιστικές. Είναι ούτως ή άλλως δυσανάλογη η κατάσταση, οπότε είναι λογικό ότι και αυτοί που θέλουν πραγματικά να ασχοληθούν με το άθλημα θα επιλέξουν κάτι άλλο. Υπάρχουν διαφορές μεταξύ των τριών κατηγοριών, μεταξύ της Α κατηγορίας, της Β και της Γ κατηγορίας? Υπάρχουν διαφορές αγωνιστικές. Η Α κατηγορία έχει πιο έμπειρες παίκτες και είναι σε ένα καλύτερο επίπεδο αγωνιστικά. Από εκεί απαρτίζεται και η εθνική ομάδα. Η Β κατηγορία και η Γ έχει περισσότερες παίκτες πιο μικρής ηλικίας, ταλαντούχες, αρκετές ταλαντούχες. Οι οποίες όμως έχουν ξεκινήσει, δηλαδή ας πούμε θεωρητικά η Γ και η Β κατηγορία δίνει περισσότερες ευκαιρίες στις μικρές ηλικίες κάτω των 18 να συμμετέχουν και να έχουν περισσότερο χρόνο συμμετοχής. Αυτή είναι η ουσιαστική διαφορά, οπότε το επίπεδο λόγω μη εμπειρίας, έτσι, είναι σαφώς κατώτερο. Τώρα, είχε βγει μια απόφαση να ξεκινήσουν οι προπονήσεις στην Α κατηγορία, νέα απόφαση να σταματήσουν και μια τρίτη απόφαση να ξαναρχίσουν οι προπονήσεις μόνο στην Α κατηγορία για τις ομάδες Α, ναι, εθνικής γυναικών. Ναι, ναι. Σίγουρα στην Α εθνική κατηγορία πρέπει να ολοκληρωθεί το πρωτάθλημα με την όποια μορφή του, γιατί όπως σας είπα προηγουμένως, έτσι πρέπει να εκπροσωπηθεί η χώρα μας με τον πρωταθλητή που θα παίξει στο Champions League γυναικών. Και εκτός από αυτό, οι πρώτες τρεις θέσεις που θα καταλήξουν τρεις γυναικές ομάδες δίνουν μόρια στα παιδιά που θα δώσουν πανελλήνιες. Οπότε αυτό είναι ουσιαστικά ένα βάρος που επιβάλλεται να ολοκληρωθεί το πρωτάθλημα μέσα στα γήπεδα με κάποιον τρόπο και κάποια απόφαση, και όχι ας πούμε να πάρθει μια απόφαση το ποιος θα είναι πρωταθλητής. Γι' αυτό και είναι προτεραιότητα να ξεκινήσει η πρώτη κατηγορία. Το θέμα όμως δεν είναι να ξεκινήσουν οι προπονήσεις και με αυτό που έγινε το άνοιγμα, κλείσιμο, ξανά άνοιγμα. Το θέμα είναι να υπάρχει συγκεκριμένο πλάνο να ξεκινήσουν τα πρωταθλήματα και να ολοκληρωθούν. Γιατί οι προπονήσεις έχοντας αυτό τα πρωτόκολλα από τους λοιμοξιολόγους, έτσι, που έχει ορίσει η Γενική Γραμματεία με εβδομαδιαία τεστ για όλες τις αθλήτριες και το προπονητικό team, έτσι, και το επιτελείο γενικά που ασχολείται με τις προπονήσεις, έτσι, και τους αγώνες, είναι οικονομικά σύμφορο αν δεν το αναλάβει είτε η Ομοσπονδία είτε οι Δήμοι και οι Περιφέρειες. Δηλαδή και που ξεκινάνε οι ομάδες, ας πούμε, προπονήσεις, πόσες εβδομάδες πιστεύουμε ότι μπορούν να σταθούν και να πληρώνουν τα τεστ? Εσείς θέλετε να, ως θρίαμβος Χαϊδαρίου, να ξεκινήσουν οι προπονήσεις? Φυσικά και θέλουμε να ξεκινήσουν οι προπονήσεις, αλλά θέλουμε να ξεκινήσουν και οι αγώνες. Αν δεν υπάρχει προοπτική να ξεκινήσει το πρωτάθλημα έστω και 2 μήνες αργότερα από την έναρξη των προπονήσεων και το OK, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος λόγος να γίνουν οι προπονήσεις, γιατί οι προπονήσεις, σας εξήγησα ότι έχοντας αυτόν τον όρο με τα τεστ, είναι ασύμφορες και δεν οδηγούν και πουθενά. Θα μπορούσαν να είχαν αρχίσει οι προπονήσεις, να γινόντουσαν οι προπονήσεις ανα group, τα κορίτσια σε ένα γήπεδο που είναι ένας ανοιχτός χώρος? Θα μπορούσαν να μην είχαν κλείσει τα γήπεδα και με κάποιους όρους να μπορούν σε γκρουπάκια να προπονούνται και οι αθλητές και οι γυναίκες και οι άντρες, έτσι, τουλάχιστον στα αγωνιστικά τμήματα. Το θέμα είναι ότι στις άλλες χώρες κανονικά δεν σταμάτησαν ποτέ τα πρωταθλήματα, παρά μονάχα λίγο χρονικό διάστημα, και οι προπονήσεις ήταν πάντα, οι παίκτες ήταν όλες ενεργές στις προπονήσεις των σωματείων τους στην όποια κατηγορία. Τουλάχιστον για την Ευρώπη που γνωρίζω, δεν γνωρίζω τι γίνεται στις υπόλοιπες χώρες. Μόνο στην Ελλάδα έχουν να παίξουν όλες οι αθλήτριες του ποδοσφαίρου από πέρσι το Φεβρουάριο. Δηλαδή έχουμε κλείσει ένα χρόνο και. Ναι. Δεν υπάρχει κανένας επίσημος αγώνας ούτε για την Α, ούτε για την Β, ούτε για την Γ κατηγορία. Όμως αγώνες για τις εθνικές ομάδες υπήρχαν. Αυτό τώρα λίγο οι άλλες χώρες να κάνουν προπονήσεις, να έχουν πρωταθλήματα και να παίζουν με τις εθνικές ομάδες της Ελλάδας χωρίς να υπάρχει πρωτάθλημα από τον Φεβρουάριο, εντάξει, δεν έχει και λογική να ανταγωνιστούμε με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης. Οι παίκτριες, οι δικές σου, τι σου λένε, και τα μικρά κορίτσια της Ακαδημίας, με τους γονείς που μιλάς, θέλουν να Εννοείται ότι όλοι θέλουν να ενεργοποιηθούν, και οι παίκτριες στη γυναικεία ομάδα και οι πιο μικρές στις ακαδημίες. Εννοείται ότι το απόσκεπος αυτό που περιμένουν είναι το OK και την έναρξη για να έρθουν στο γήπεδο. Από την πρώτη στιγμή που κλείσαν πάλι τα γήπεδα, όπως και πέρσι, επικοινωνούμε με τους παίκτες σχεδόν καθημερινά. Όλοι αναζητούν το πράσινο φως για να ανοίξουν τα γήπεδα και να ξεκινήσουμε προπονήσεις, εννοείται. Στην αρχή, στο πρώτο χρονικό διάστημα κιόλας, επειδή δεν ξέραμε πόσο θα κρατήσει και όλοι βρεθήκαμε και προεκπλήξεων, γιατί έχουν περάσει πλέον 5 μήνες, έτσι, από τις αρχές Νοέμβρη, όλοι περιμέναμε ότι
θα ξεκινήσει μετά από ένα μήνα, ενάμιση μήνα ή έστω 2 μήνες, όπως είχε γίνει περίπου πέρσι το πρώτο lockdown. Οπότε είχαν ξεκινήσει μια διαδικασία να κάνουν ατομικά προγράμματα που τους είχα δώσει. Κάποιοι που είχαν τη δυνατότητα να πάνε σε κάποιο δάσος με αυτόν τον τρόπο, κάποιες που είχαν ποδήλατα, μπορούσαν να τρέξουν σε κάποιο χώρο, κάποιες άλλες ενδυνάμωση στο σπίτι. Να σας πω, μετά από ένα σημείο και μετά τις γιορτές από τον Ιανουάριο, προφανώς και η διάθεση, έτσι, δεν υπάρχει. Όταν δεν ξέρεις καν πότε θα ξεκινήσεις και αν θα γίνει πότε πρωτάθλημα, πάβει και η δική σου προσπάθεια. Όπως και να το κάνουμε, η προσπάθεια στον αθλητισμό, και αυτό ισχύει και για τα ομαδικά και για τα ατομικά αθλήματα, είναι το κίνητρο και ο στόχος. Αν δεν έχεις το κίνητρο και το στόχο, δεν μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα υπό αυτές τις συνθήκες σπίτι σου, όταν έχεις μάθει σε διαφορετικές συνθήκες μέσα στο γήπεδο. Εσείς φέτος ξεκινήσατε προετοιμασία. Ξεκινήσαμε προετοιμασία τέλος Αυγούστου και προλάβαμε ουσιαστικά, ολοκληρώσαμε 2 μήνες, τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο. Παίξαμε κάποια φιλικά και περιμένουμε την έναρξη του πρωταθλήματος που είχε οριστεί και για την Α και για την Β και για την Γ κατηγορία, που δεν έγινε ποτέ. Αυτό. Οπότε ουσιαστικά από τον Φεβρουάριο του 20 έχουμε παίξει μόνο φιλικά παιχνίδια, τίποτα άλλο. Υπάρχουν και πολλοί συνάδελφοί σου προπονητές στη Μαράγδα που ζουν αποκλειστικά από το χώρο του αθλητισμού, από το ποδόσφαιρο. Να. Τι γίνεται με αυτούς, ας πούμε? Αυτό είναι το κακό. Το κακό είναι ότι κάποιοι, όπως είναι στη δική μου κατηγορία, που επέλεξαν να ζήσουν μόνο από αυτό και είναι η αποκλειστική τους δουλειά, έτσι, το κάνουν σαν επάγγελμα. Προφανώς, ας πούμε, με τόσο μεγάλη αδράνεια υπάρχει πρόβλημα. Ξεκάθαρα να μιλάμε. Δεν είναι επάγγελμα κατοχυρωμένο που όταν δεν υπάρχει αγωνιστική δράση μπορείς να πληρώνεσαι ή να έχεις αβάντες και εύνοιες άλλο. Το ίδιο εσύ για όλους τους συναδέλφους. Υπάρχει δράση, κάνεις προπονήσεις, υπάρχουν αγώνες, πληρώνεσαι. Δεν υπάρχουν αγώνες, δεν πληρώνεσαι αφού δεν κάνεις τίποτα και σε σπίτι σου, και είναι απόλυτα λογικό. Λοιπόν, πάμε τώρα στον θρίαμβο Χαϊδαρίου. Ποιους θα ήθελες να ευχαριστήσεις, Σμαράγδα, για τη συνεργασία σου, ποιους ανθρώπους από τον σύλλογο? Θα ήθελα να ευχαριστήσω πρωτίστως τον Κώστα Ζουμπουρίδη, που είναι επικεφαλής ουσιαστικά της ιδέας και υλοποίησε όλο αυτό που είχε στο μυαλό του, μια συνεργασία που ήθελε μαζί μου και τη δημιουργία μιας γυναικείας ομάδας που απευθείας μπήκε στα πρωταθλήματα. Θεωρώ ότι είναι η ψυχή του θριάμβου και ότι έχει βοηθήσει πάρα πολύ και ότι ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για το κομμάτι της γυναικείας ομάδας. Έχουμε πάρα πολύ καλή συνεργασία και σχέση και με τον δικό του τρόπο ουσιαστικά έχει ενεργοποιήσει και τους υπόλοιπους από το Συμβούλιο, που τους ευχαριστούμε, οι οποίοι στηρίζουν την προσπάθεια της γυναικείας ομάδας και δεν είναι όπως κάποια άλλα σωματεία που, όπως είπαμε, τα περισσότερα έχουν αντρική και γυναική ομάδα, που συνήθως υπάρχει μια αντιπαλότητα και δεν χωράνε 2 καρπούς για την ίδια μας χάλη. Επίσης τους γονείς κυρίως της γυναικείας ομάδας, που είναι οι άνθρωποι που δεν μας έχουν αφήσει καθόλου, δηλαδή ουσιαστικά αυτά τα 2 χρόνια στο θρίαμβο δεν μας έχουν εγκαταλείψει ποτέ όπου και να παίζουμε. Πάντα έρχονται σε όποιο γήπεδο και να παίζουμε, ή στην επαρχία ή σε νησί, σε οτιδήποτε, σε όλα τα φιλικά, με το όποιο κόστος. Και είναι και οι άνθρωποι που θα δώσουν μια πολύ ευχάριστη νότα στην εξέδρα και θα κάνουν κάθε φιλικό ή κάθε επίσημο παιχνίδι σαν γιορτή, γιατί τελικά, να σας πω και την αλήθεια, έτσι, σε αυτό το επίπεδο στη χώρα μας, έτσι όπως είναι το γυναικείο ποδόσφαιρο σαν άθλημα, αυτό που χρειάζεται περισσότερο είναι η προβολή και να αγαπήσει ο κόσμος αυτό το άθλημα, να το γνωρίσουν περισσότερο. Και αυτό, εντάξει, εγώ το οφείλω να το αναγνωρίσω, ότι χαίρονται πραγματικά με ό,τι να συμβαίνει και στα καλά και στα άσχημα, είναι πάντα εκεί και δίνουν ένα μάθημα στις υπόλοιπες ομάδες και στους υπόλοιπους φιλάθλους ουσιαστικά των αντρικών σωματείων, που βλέπουν κάτι τελείως διαφορετικό. Πόσα κορίτσια είναι στην Ακαδημία του Θρίαμβου Χαϊδαρίου? Στην Ακαδημία, οι μικρούλες που φέτος ξεκινήσαμε ουσιαστικά την κίνηση να μαζέψουμε κορίτσια, ενώ την περσινή χρονιά υπήρχε μόνο το τμήμα, το αγωνιστικό της γυναικείας ομάδας, είναι καμιά δεκαριά. Στην γυναικεία ομάδα είναι 21 παίκτριες φέτος. Αν μπορείς έτσι λίγο να μου παρουσιάσεις την ομάδα, ποιες είναι οι τερματοφύλακες? Στη γυναικεία ομάδα, λοιπόν, καταρχήν η δικιά μου η ομάδα
επειδή δημιουργήθηκε και ήρθαν παίκτρες έτοιμες μεταγραφή, δεν ξεκίνησε δηλαδή η προσπάθειά της από ακαδημίες και κάποια στιγμή χρονικά μεγαλώνοντας τα κορίτσια να μπουν, να ενταχθούν στα επίσημα πρωταθλήματα της ΕΠΟ. Οι παίκτες αυτές είχαν παίξει σε άλλες ομάδες πιο πριν. Γι' αυτό και η ομάδα έχει αρκετά σκαμπανεβάσματα ηλικιακά. Η πιο μικρή είναι 14 χρονών και η πιο μεγάλη 32. Και συνεχόμενα σε όλες τις ενδιάμεσες ηλικίες υπάρχουν παίκτριες ηλικιακά. Οι έμπειρες παίκτριες ποιες είναι, Σμαράγδα? Οι έμπειρες παίκτριες που έχουν παίξει σε αρκετές ομάδες είναι η Προκόπη Ήρυδα, η οποία είναι η πιο μεγάλη της ομάδας. Είναι Ευγενικού Ιωάννα, επίσης έχει παίξει σε αρκετές ομάδες, Τσίλη Χριστίνα, η Κατρώση Ιωάννα. Οι υπόλοιπες παίκτριες... Η αρχηγός του Θρίαμβου Χαϊδαρίου. Είναι τέσσερις οι αρχηγοί, με δημοκρατικές διαδικασίες που ψήφισαν μεταξύ τους οι παίκτριες. Ποιες είναι? Είναι η Προκόπη Ήρυδα, που είναι μεγάλη ηλικιακά. Η Κοσμίδη Ριφίλη, η οποία φέτος δίνει πανελλήνιες, είναι μαθήτρια. Η Αθανασία Γεωργίου, η οποία έχει αναλάβει και τις ακαδημίες σαν προπονήτρια και θα ασχοληθεί και με την προπονητική, οπότε παράλληλα σαν παίκτρια είναι και το καλύτερο παράδειγμα να ασχοληθεί με τις πολύ μικρές, η οποία έχει τελειώσει το σχολείο και σπουδάζει προπονητική. Και η Κατερίνα Ικουκή, φοιτήτρια. Πέρσι έδωσε πανελλήνιες και είναι πρώτη χρονιά φοιτήτρια. Τερματοφύλακας. Τερματοφύλακες είναι τρεις. Κοσμίδη Ερυφίλη, Όλγα Λιατίφη και Αλή Λιδία. Είναι τρεις οι οποίες έχουν άριστες σχέσεις μεταξύ τους. Φέτος ουσιαστικά γνωρίστηκαν στην ομάδα. Δεν ήταν την περσινή χρονιά αυτές οι τρεις, αλλά συνεργάζονται πάρα πολύ καλά και δεν υπάρχει πρόβλημα και στα φιλικά μοιράστηκαν αγώνες, ας πούμε, και προσπάθειες. Πάμε στην αμυντική γραμμή. Αμυντική γραμμή στην δικιά μας την ομάδα, η πολυτέλεια με τους παίκτες εκτός από τη θέση του τερματοφύλακα είναι ότι δεν υπάρχουν συγκεκριμένες θέσεις για συγκεκριμένους παίκτες. Οι περισσότερες παίκτριες μπορούν να παίξουν κάποιες στην αμυντική γραμμή και στα χαφ, κάποιες στα χαφ και στην επίθεση. Υπάρχουν παίκτες που έχουν παίξει και στην επίθεση και στην άμυνα. Δεν έχουμε συγκεκριμένες θέσεις και επειδή ήμασταν στη φάση των φιλικών και του μοντορίσματος, μην προλαβαίνοντας να παίξουμε στον όμιλό μας, λίγο πολύ, ας πούμε, δεν χαρακτηρίζουμε αμυντικούς κεντρώους και επιθετικούς. Η σκόρερ του Θρίαμβου ποιες είναι? Σκόρερ, επίσης η σκόρερ, τα χάφ, ας πούμε, βάζουν περισσότερο γκολ από τους επιθετικούς και είναι αρκετές, δηλαδή στα 5-6 φιλικά που παίξαμε, σκόραρα νομίζω από τις 21 παίκτριες που, εντάξει, τρεις είναι τερματοφύλακες, πρέπει να σκόραραν 12 παίκτριες. Δηλαδή πάνω από τις μισές. Ποιες είναι τα αστέρια? Αστέρια, εντάξει, είναι οι πιο έμπειρες που έχουν παίξει και σε άλλες ομάδες, οι οποίες έχουν ενσωματωθεί με τις πιο μικρές. Να σας πω όμως την αλήθεια, και οι πιο μικρές που δεν έχουν ουσιαστικά σε εισαγωγικά στο χώρο την αναγνώριση, να τις γνωρίζουν οι άλλες παίκτες από τις άλλες ομάδες, οι προπονητές, γιατί δεν έχουν αγωνιστεί παρά λίγα χρόνια, δεν έχουν ουσιαστικά μεγάλες διαφορές αγωνιστικές. Υπάρχουν δηλαδή παίκτριες, ας πούμε, που είναι εξίσου στον ίδιο βαθμό ετοιμότητας αγωνιστικά, οι οποίες είναι 15-16 χρονών, με κάποιες που είναι 30. Δεν μου ανέφερες την Εμμανουέλα, τη Σφακιανάκη. Εμμανουέλα Σφακιανάκη, που μίλησε στην προηγούμενη εκπομπή, είναι μια παίκτρια που ήρθε φέτος στο Θρίαμβο και που πρώτη χρονιά συνεργάζομαι. Παιδί με εξαιρετικό ήθος. Το επίπεδο της μόρφωσης που έχει, έτσι, που διδάσκει στο Πανεπιστήμιο, βοηθάει ουσιαστικά στις ισορροπίες της ομάδας, στο να μπορεί να εκφραστεί, να μιλήσει και να την ακούσουν περισσότερο κάποιες παίκτριες. Αρκετά χαμηλών τόνων, ουσιαστικά. Εξαιρετική παίκτρια. Ταλέντα υπάρχουν στο γυναικείο ποδόσφαιρο? Ταλέντα υπάρχουν. Υπάρχουν και ξεχωρίζουν πάρα πολύ στις μικρές ηλικίες. Έχουν τη δυνατότητα να δουλέψουν στις μικρές ηλικίες που δεν έχουν ιδιαίτερες υποχρεώσεις εκτός από το σχολείο τους και τα φροντιστήρια. Είναι σημαντικό το ότι τους ενδιαφέρει πάρα πολύ το άθλημα και να βελτιωθούν. Γι' αυτό και τουλάχιστον στη δική μου ομάδα, αυτές που είναι κάτω των 18,
φτιάχνουν τα φροντιστήρια, τις υποχρεώσεις τους, τα αγγλικά, τα μαθήματά τους, τα πάντα όλα. Και κουμαντώνουν το διάβασμά τους με βάση τις προπονήσεις, ό,τι ώρα και να είναι. Και δεν λείπουν σχεδόν ποτέ. Το θέμα είναι ότι μη έχοντας αγωνιστική δράση, δηλαδή έχοντας τόσο λίγες αγωνιστικές στη γάμα κατηγορία και έχοντας ας πούμε ένα ρόστερ με 20 παίκτριες, καταλαβαίνουμε ότι είτε είναι μικρή ηλικιακά ή μεγάλη, γιατί προφανώς ας πούμε κάποιος που έχει κάποιους στόχους αγωνιστικούς, στο πρωτάθλημα δεν έχει δυνατότητα να βάλει όλους τους παίκτες, αφού υπάρχουν συγκεκριμένος αριθμός αλλαγών. Στα φιλικά εντάξει παίζουν όλοι οι αθλητές, οπότε μπορούν να βελτιώνονται. Δεν έχουν κάποιες την ευκαιρία να βελτιωθούν έχοντας ας πούμε τη δυνατότητα από τις 10 αγωνιστικές συν πλην που υπάρχουν στη β' κατηγορία να παίξουν πιθανόν τις 5. Με τις ώρες προπονήσεων. Οι ώρες προπονήσεων εντάξει είναι λίγο βάρβαρες και ουσιαστικά σε κάθε γήπεδο οι γυναικές ομάδες δεν είναι και προτεραιότητα και βέβαια σε κάθε γήπεδο έτσι υπάρχει διαφορετικό καθεστώς και ο καθένας ας πούμε μια γυναική ομάδα την εντάξει ανάλογα με την κατηγορία που είναι και ανάλογα πόσες αντρικές ομάδες υπάρχουν. Εμάς η προπόνηση μας είναι πάρα πολύ αρρωγά, είναι 10 με 11.30, καταλαβαίνουμε ότι είναι άκρως απαγορευτικό αυτό το ωράριο για το οποιοδήποτε άθλημα. Και ειδικά για ένα μικρό κορίτσι. Μα και για ένα μικρό και ένα μεγάλο. Και πηγαίνει γιατί την επόμενη μέρα σχολείο. Προφανώς έτσι. Για να φύγει από το γήπεδο 11.30 ώρα και να πάει σπίτι, να κάνει ένα μπάνιο, να φάει κάτι, χωρίς να χρειάζεται να διαβάσει κάτι, προφανώς η ώρα θα πάει 1-1.30 έτσι. Και αυτό το παιδί πρέπει να ξυπνήσει την επόμενη μέρα για να πάει σχολείο 7-7.30 ώρα. Το ίδιο ισχύει για τους εργαζόμενους που κάποιος ξυπνάει από τις 6-6.30. Είναι απαγορευτικό. Δεν μπορούμε δηλαδή να περιμένουμε με αυτές τις ώρες προπόνησης επιτυχίες. Περισσότερο περιμένουμε να βγουν κάποιοι τραυματισμοί, ξεκάθαρα να μιλάμε. Απ' την άλλη όμως είναι γνωστό το πρόβλημα στην Αθήνα, το γηπεδικό, οπότε είναι και άλλοι. Δεν υπάρχουν οι χώροι, που να, τα γήπεδα δηλαδή, σε κάθε δήμο που να επιτρέπουν να είναι οι ώρες προπόνησης για όλους, έτσι. Κάποιες ώρες που ενδείκνυται. Ωραία, Σμεράγδα, μου ανέφερες πού αγωνίστηκες, σε ποιες ομάδες αγωνίστηκες ως τερματοφύλακας. Θα ήθελα να μου πεις και σε ποιες ομάδες υπήρξες προπονήτρια. Ξεκίνησα στο Ναϊτό Κορυδαλλού, mm-hmm. παράλληλα ήμουνα και παίκτρια. Μετά στην εκεί είχα ακαδημίες αγοριών και κοριτσιών, δεν συμμετείχαν σε πρωτάθλημα. Μετά στην πορεία πήγα στην Ένωση Ρέντι. Συμμετείχε η ομάδα, γυναική ομάδα σε πρωτάθλημα. Για λίγο χάσαμε την άνοδο στην Α εθνική κατηγορία. Μετά, αν θυμάμαι καλά, είχα πάει στην Ελλάς Ποντίον. Β' κατηγορία και άνοδο στην Α κατηγορία. Στην πορεία αδράνησα με το γυναικείο και ασχολήθηκα με ακαδημίες αγοριών και ατομικά τερματοφυλάκων. Ήταν σε σχολή του Ολυμπιακού Αγγλικά Νερά, σε σχολή της ΑΕΚ που ήταν στην περιοχή μου. Μετά πήγα στις Ακαδημίες στον ΑΟΕ Γάλεο και παράλληλα ξανασχολήθηκα πάλι με τη γυναική ομάδα στον Αστέρα Χαϊδαρίου. Εκεί την πρώτη χρονιά είχα γυναική ομάδα και παράλληλα και στο Γάλεο αγόρια, ακαδημίες. Παίξανε στα επίσημα πρωταθλήματα η γυναική ομάδα, μετά τεχνικός διευθυντής στον Αστέρα Χαϊδαρίου, παράλληλα πάλι με το ΕΓάλεο, στην πορεία πήγα στην Ελλάς Ποντίων γυναική ομάδα, παράλληλα πάλι με Ακαδημίες Αγοριών και τη γυναική ομάδα και τέλος το Θρίαμβο Χαϊδαρίου, αν θυμάμαι καλά και δεν μου ξέφυγε κάτι. Ποιες είναι οι διαφορές από το να προπονείς μικρά αγόρια και μικρά κορίτσια? Ποιος είναι ο πιο εύκολος δέκτης των πληροφοριών που εσύ θα του μεταδώσεις? Ναι. Το κορίτσι ή το αγόρι? Το κορίτσι αντιλαμβάνεται περισσότερα πράγματα γιατί βιολογικά οριμάζει αρκετά πιο γρήγορα συγκριτικά με ένα αγόρι έτσι πριν την εφηβεία. Οπότε ουσιαστικά διευκολύνεται το έργο του προπονητή να αντιληφθεί περισσότερα πράγματα και να προσπαθεί να κάνει περισσότερα πράγματα. Το επίπεδο όμως σε αυτή την ηλικία των κοριτσιών που πιθανόν ας πούμε δεν επέλεγαν να παίξουν στις πλατείς ή στο σχολείο από πολύ μικρή ηλικία ίσως είναι λιγότερο, δεν είναι στο επίπεδο που είναι τα αγόρια αντίστοιχα αυτής της ηλικίας, μιλάμε πριν τα 12-13, γιατί σίγουρα τα αγοράκια έχουν τη δυνατότητα να ξεκινήσουν μια ακαδημία από 5 ως 6 ετών αν τελικά επιθυμούν οι γονείς τους έτσι, στα 5-6 να ασχοληθούν με αυτό το συγκεκριμένο άθλημα.
Το αντίστοιχο κορίτσι που θα έχει κάποιο γονιό δεν είναι πολύ εύκολο στα 5 του ή στα 6 του να πάει σε μια ακαδημία, γιατί πιθανόν θα πρέπει να αναζητήσει μια ακαδημία κοντά στην περιοχή του που θα απαρτίζεται μόνο από αγόρια. Και δεν είναι πολύ εύκολο ένα κοριτσάκι, αν δεν το αποδεχτούν με τον κατάλληλο τρόπο, αλλά και το ίδιο μπορεί να μην θέλει να έρθει να μην μείνει τελικά έτσι, σε μια ακαδημία τόσο μικρών αγοριών, έχοντας να είναι μοναδικό, ας πούμε, και να μην υπάρχουν άλλα κοριτσάκια. Οι καλύτερες γυναικείες ομάδες ποδοσφαίρου στην Ελλάδα, ποιες είναι? Η καλύτερη είναι ο ΠΑΟΚ. Τα τελευταία χρόνια, ναι, είναι ο Ισόβιος πρωταθλητής. Δεν μπορεί να τον κοντράρουν οι άλλες ομάδες. Έχει μια ποιότητα παραπάνω, μια εμπειρία παραπάνω, μια σταθερότητα. Αρκετές παίκτηρες από τον ΠΑΟΚ είναι στην εθνική ομάδα. Ναι, είναι στην εθνική ομάδα. Έχει ένα καλύτερο αγωνιστικό επίπεδο, μια υποδομή, έχει αρκετές ακαδημίες από πίσω και αυτό ουσιαστικά τον έχει διατηρήσει 15 χρόνια πρωταθλητή. Δεν ήταν μια φουρνιά δηλαδή που έτυχε ή κάποιες μεταγραφές που βοήθησαν στο να πάρει ένα πρωτάθλημα, γι' αυτό και έχει αυτή τη διάρκεια. Από εκεί και πέρα περισσότερο καλές είναι οι ομάδες στη Βόρεια Ελλάδα παρά στη Νότια Ελλάδα, ενώ παλιότερα πριν την εποχή αυτή που μεσορανεί ο ΠΑΟΚ, περισσότερα τα πρωταθλήματα πήγαιναν προς τον Νότο. Άλλες γυναικές ομάδες που προσπαθούν να διεκδικήσουν κάτι και έχουν, ας πούμε, μια διάρκεια, έχουν κάνει κάποιες προσπάθειες στην Καρδίτσα, στη Θεσσαλονίκη, ο Άρης, στην Κρήτη, ο Εργοτέλης. Το θέμα είναι ότι δεν έχουν όλες τη διάρκεια την διοικητική. Πράγμα που σημαίνει ότι κάνοντας μια αναλαμπή και μια προσπάθεια να διεκδικήσουν ένα πρωτάθλημα από τον ΠΑΟΚ, την επόμενη χρονιά μπορεί να μην υπάρχουν. Και αυτό είναι θέμα. Τώρα, Σμαράγδα, πώς είναι τόσο χρονικό διάστημα που δεν μπορείς να πας στο γήπεδο, να κάνεις την προπόνηση? Εντάξει, ναι. Εσύ που τόσα χρόνια, ναι, για κάθε μένα... μέρα ήσουν στο γήπεδο. Δυστυχώς για μένα που είναι τρόπος ζωής και έχω μάθει από τα 14 ουσιαστικά να είμαι συνέχεια στα γήπεδα, είναι πολύ δύσκολο η αδράνεια και το κλείσιμο σε ένα σπίτι. Να σας πω την αλήθεια, επειδή εγώ δεν μπορώ να εγκλωβιστώ κιόλας και επειδή παρά το γεγονός ότι έχω σταματήσει 15 χρόνια σαν αθλήτρια ενός απέκτρια και ασχολούμαι μόνο με την προπονητική, γυμνάζομαι, ανελιπώς. Οπότε τη στιγμή που τώρα έκλεισε το γυμναστήριο μου με το δεύτερο lockdown ουσιαστικά από τον Νοέμβριο, βρήκα τρόπο και γυμνάζομαι μόνο. Πήγαινα για τρέξιμο, πηγαίνω σε μια πλατεία που έχει όργανα ο Δήμος στην περιοχή μου και όσο μπορώ γυμνάζομαι. Παρακολουθείς ξένα πρωταθλήματα? Σου αρέσει κάποιο πρωτάθλημα? Έχεις κάποια αγαπημένη ομάδα? Παρακολουθώ ξένα πρωταθλήματα όσο μπορούμε να παρακολουθήσουμε, γιατί δεν έχουμε και κάποιο συνδρομητικό κανάλι σπίτι μας. Και από το ίντερνετ περισσότερο τα αποτελέσματα. Αγαπημένη μας ομάδα. Αρέσει και το στοίχημα, οπότε παρακολουθούμε και όλα τα αποτελέσματα. Μ' αρέσει πάρα πολύ το ισπανικό ποδόσφαιρο. Μπαρτσελόνα ή Ρεάλ? Και Βαλένθια. Και το ιταλικό πιο πολύ. Αυτά τα δύο πιο πολύ παρακολουθώ. Μ' αρέσει. Κριστιάνο Ρονάλντο, Ιουβέντους. Ναι, εντάξει, Ιουβέντους, ναι. Όλες οι ιταλικές ομάδες αγαπημένες και εθνική Ιταλίας στα περισσότερα Euro και στα περισσότερα Mundial. Περιμένω πώς και πώς τουλάχιστον, αφού δεν είχαμε αγωνιστική δράση και έχουμε στέρηση από το άθλημά μας, περιμένω να δω αν θα γίνει τελικά το Euro των ανδρών το καλοκαίρι. Το οποίο δεν, ναι, ακόμα δεν γνωρίζουμε ακριβώς αν θα γίνει και πώς θα γίνει. Τώρα θα ήθελα το δικό σου μήνυμα, το μήνυμα της προπονήτριας Φουθρίαβου Χαϊδαρίου Σμαράγδας Δεμπεγιώτου σε όλους όσους ασχολούνται με το γυναικείο ποδόσφαιρο. Το δικό μου το μήνυμα, καταρχήν εύχομαι όλοι να έχουν την υγεία τους, να μην έχουν απογοητευτεί από αυτή τη μακροχρόνια αδράνεια που ουσιαστικά έχει πλήξει περισσότερο το δικό μας χώρο τη στιγμή που δεν προλάβαμε καθόλου πρωτάθλημα. Να έχουν κουράγιο, δύναμη, να μην το παρατήσουν. Οι παίκτηρες να μην απογοητευτούν και έχουμε απώλειες σε όλες τις γενικές ομάδες, γιατί κάποιος έβαλε άλλες προτεραιότητες στη ζωή του, που είναι και λογικό. Οι συνάδελφοι προπονητές να κάνουν το κάτι παραπάνω που χρειάζεται για να καλύψουν κενά άλλων αρμόδιων που ουσιαστικά ο δικός μας ο χώρος δεν έχει τη βοήθεια, την απαιτούμενη προσοχή που χρειαζόμαστε. Και λίγο να μας ρίξουν μια ματιά παραπάνω η Ομοσπονδία και να σκεφτούν σοβαρά το γεγονός ότι μπορεί το συγκεκριμένο άθλημα να φέρει πολύ εύκολα στη χώρα μας κάποιες επιτυχίες.
και να, να φέρουν επιτυχίες και να γίνουμε σαν χώρα περήφανοι και σαν λαός στο συγκεκριμένο άθλημα που φαίνεται ότι ταιριάζει πάρα πολύ στην ιδιοσυγκρασία της Ελληνίδας και όχι να είναι στην αφάνεια χωρίς πραγματικά τι μέλη γενέστε που αφορά τους πάντες, έτσι. Δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει αύριο. Λίγο την απαιτούμε σημασία, ας κάτσουν να δουν λίγο τι γίνεται στις πιο μικρές ηλικίες, ότι μπορούμε να κοντραριστούμε με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες και ότι από εκεί και μετά το χάος σε επίπεδο γυναικών. Και όταν επαναρχίσουν τα πρωταθλήματα, γιατί κάποιος να έρθει να παρακολουθήσει τη γυναική ομάδα του Θρίαμβου Χαϊδαρίου? Να σας πω γιατί, και αφορά και όλες τις γυναικές ομάδες, γιατί δεν υπάρχει σκοπιμότητα. Το παιχνίδι μέσα στον αγωνιστικό χώρο σαν θέαμα είναι πολύ πιο συναρπαστικό. Όταν δεν υπάρχει σκοπιμότητα, όταν δεν υπάρχουν εισαγωγικά μάτς που είναι προκαθορισμένα τι θα γίνουν, που είναι γνωστά, έτσι, δεν χρειάζεται ακριβώς πίσω από το δάχτυλό μας. Όταν δεν υπάρχει ο στοιχηματισμός και ο τζόγος σε κάποιο παιχνίδι που μπορεί να παίξει το ρόλο του, έτσι. Είναι ένα αγνό άθλημα. Είναι άθλημα. Δεν υπάρχει περίπτωση να πει στην ποδοσφαιρίστρια μην παίξει σήμερα τόσο δυνατά ή κάτσε να χάσει ή να λυπηθούμε τους αντιπάλους. Είναι πιο πλούσιο το θέαμα. Παίζουν για την ψυχή τους, παίζουν για το γόητρο, για την ηθική ικανοποίηση. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Τη στιγμή που δεν υπάρχουν απολαβές, όλος το κάνει γιατί πραγματικά το θέλει και το κάνει. Και αυτό, όποιος και να είναι στην εξέδρα, φαίνεται. Γι' αυτό και όποιος έρχεται να δει έναν αγώνα γυναικείο, απολαμβάνει ουσιαστικά ένα θέαμα που μπορεί να είναι και ανατρεπτικό, έτσι, για τις δύο ομάδες, τη στιγμή που δεν υπάρχει σκοπιμότητα. Ήσουν απέκτρια, τώρα είσαι προπονήτρια, Σμαράγδα. Θα ήθελα να μου πεις η αντιμετώπιση από τους άνδρες, βλέποντας μια γυναίκα να παίζει ποδόσφαιρο ή και μια γυναίκα να είναι προπονήτρια. Ναι. Εντάξει, έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Έχουμε κάνει κάποια βήματα στη χώρα μας και δεν είναι όπως ήταν παλιότερα. Ο χώρος είναι ρατσιστικός με την έννοια το ότι οι γυναίκες έχουν ταβάνι. Ξεκάθαρα να μιλάμε. Οι γυναίκες προπονήτρες σίγουρα έχουν ταβάνι. Δεν μπορούν να πάνε πιο ψηλά. Δεν υπάρχει κάτι πιο ψηλά που τους αφορά. Τη στιγμή που έτσι όπως είναι η κοινωνία μας, τα πρότυπα που μας μεγαλώνουν, έτσι, δεν έχουν τη δυνατότητα να μπορέσουν να εδραιωθούν σε έναν χώρο άκρως εντροκρατούμενο. Εγώ να σας πω την αμαρτία μου σαν προπονήτρια, δεν είχα ιδιαίτερα ρατσιστική αντιμετώπιση, γιατί όμως έπρεπε πάντα να δίνω εξετάσεις. Μια γυναίκα που θα παίξει ποδόσφαιρο σαν παίκτρια και μετά θα γίνει και προπονήτρια, σίγουρα έχει προσπαθήσει πολύ περισσότερο από έναν άντρα που του έχουν έρθει όλα τα πράγματα βατά, στρωμένα και πολύ βολικά. Είναι ένα δεδομένο ότι ο άντρας θα παίξει ποδόσφαιρο, είναι ο βασιλιάς των σπορ και οι περισσότεροι αθλητές είναι από εκεί, και ότι στην πορεία, αν λίγο το έχει και τον ενδιαφέρει, θα γίνει προπονητής και αν θέλει να ασχοληθεί σαν δεύτερη δουλειά ή σαν χόμπι. Για τη γυναίκα είναι πολύ πιο δύσκολο αυτό. Σαν παίκτρια έχουν αλλάξει τα δεδομένα, δηλαδή τώρα δεν ασχολείται κανείς. Είναι δεδομένο ότι κάποιες ομάδες έχουν και ακαδημίες και γυναικείες ομάδες και στα γήπεδα όλα αυτά συναναστρέφονται στο μισό γήπεδο κάποιες αντρικές με γυναικεία ομάδα, οπότε είναι σαν εικόνα πολύ οικία πλέον, έτσι. Δεν τα αμφιβάλλουν αν οι παίκτες ξέρουν ποδόσφαιρο ή αν η προπόνηση θα δείχνει κάτι που θυμίζει, έτσι, μια προπόνηση ποδοσφαιρικής ομάδας, είναι το ίδιο πράγμα. Παλιότερα ήταν πιο ρατσιστικός ο χώρος. Έπρεπε να αποδείξεις στον οποιοδήποτε πάντα για το πόδι στο γήπεδο ότι αυτό που λέμε, την ξέρεις την παλίτσα, δεν σου είναι άγνωστη. Πράγμα που σημαίνει ότι επέμεναν. Όλοι αυτοί που ήταν στην εξέδρα ή που εμφανιζόντουσαν σε ένα γήπεδο σταματούσαν να κοιτάξουν πώς θα είναι η επαφή σου με την μπάλα, πώς θα τη σταματήσεις, πώς θα σουτάρεις, το οτιδήποτε έχει σχέση με το ποδόσφαιρο. Δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή και οι άντρες συνάδελφοι είναι ρατσιστές. Νομίζω ότι αντιθέτως χειροκροτούν κάθε προσπαθή, γιατί καταλαβαίνουν ότι η εύνοια και η ζυγαριά γέρνει προς το. Είναι αντροκρατούμενο το άθλημα. Πώς θα το κάνουμε, δηλαδή, πού θα πάει μια γυναίκα προπονήτρια, πού θα πάει μια γυναίκα παίκτρια στην Ελλάδα, τι απόλαβες να πάρει αν δεν φύγει έξω, τι να πάρει, να είναι σε μια γυναική ομάδα, στον ισόβιο πρωταθλητή τον πάγο, και τι νομίζουμε ότι θα ζήσει από αυτό. Τι είναι το ποδόσφαιρο για σένα? Το ποδόσφαιρο για μένα είναι τρόπο ζωή. Είναι αυτό που αγαπούσα από μικρή, αυτό που ήθελα να κάνω σαν άθλημα, να παίξω ποδόσφαιρο, αυτό που δεν μπορώ να ζήσω χωρίς αυτό, και στην ουσία
στην πορεία, ας πούμε, την τρέλα μου και την αγάπη μου και το χόμπι μου το έκανα επάγγελμα. Ωραία. Σμαράγδα, να σε ευχαριστήσω. Υγεία πάνω απ' όλα. Και ελπίζω την επόμενη φορά να τα πούμε στον αγωνιστικό χώρο. Εντός αγωνιστικού χώρου, όλοι. Στο γήπεδο, στη λήξη μιας προπόνησης ή ενός αγώνα. Πολύ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.